Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Εσύ είσαι της αγγλικής σχολής, εγώ της γαλλικής. Να υπάρχει και ένας πλουραλισμός στους ομιλητές. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον καλό φίλο, τον Λόιτο Λαμπριανίδη, και να ευχαριστήσω και τον Δημοσθένη, τον Γεωργόπουλο, για αυτό το τόσο ενδιαφέρον βιβλίο που μας παρουσιάζουν και έχουμε και εμείς τη χαρά να συμμετέχουμε σήμερα σε αυτή την παρουσίαση, όπως και το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, που έχει και την πρωτοβουλία αυτής της διοργάνωσης. Πρέπει να πω ότι είναι ένα βιβλίο που το διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει σε τρία επίπεδα. Πρώτα απ' όλα έχει έντονο το βιωματικό στοιχείο. Αυτό το λέει εξάλλου και στον υπότιτλο του βιβλίου, το ανέφερε και ο Γιώργος Σταθάκης, καθώς οι συγγραφείς έρχονται και αποτυπώνουν την εμπειρία της άσκησης της πολιτικής. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για ανθρώπους που έχουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Αυτό που λέει χαρακτηριστικά μέσα το βιβλίο, η έρημος της πραγματικότητας. Μου έκανε εντύπωση αυτός ο όρος. Δηλαδή, αυτή η εμπειρία, ένα σοκ φαντάζομαι ταυτόχρονα, όταν έρχεται ένας επιστήμονας, ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου, που έχει όλη τη θεωρητική ανάλυση, κατάρτιση, πρόταση, και πρέπει να ασκήσει και να εφαρμόσει αυτό την πολιτική, μέσα βέβαια σε τελείως διαφορετικά διοικητικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα. Άρα λοιπόν το πρώτο επίπεδο του βιβλίου, και μάλιστα είναι και το εν τρίτο του βιβλίου όσον αφορά την αποτύπωση του έργου που έγινε στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, είναι ακριβώς αυτό το κομμάτι το βιωματικό, το οποίο όμως ταυτόχρονα είναι και μια πολύτιμη συνεισφορά, καθώς έχουν υπάρξει μια σειρά από μαρτυρίες και καταγραφές απολογισμού από πολλά κυβερνητικά στελέχη της περίοδου της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, και έρχεται να συμβάλλει και αυτό το βιβλίο σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή σε μια κατανόηση μιας ιδιαίτερης περίοδου με μνημονιακές υποχρεώσεις, με μνημονιακούς περιορισμούς, αλλά ταυτόχρονα η προσπάθεια μιας εναλλακτικής διαφορετικής πολιτικής με άλλο πρόσημο, μέσα από τις διαπραγματεύσεις και μέσα από, λέγονται και μέσα στο βιβλίο, τις επαφές με τους θεσμούς, τις δυσκολίες που υπήρχαν, τη μηχανιστική αντίληψη των θεσμών στο πώς προτείναν να εφαρμοστούν τα πράγματα και την αδιαφορία τους στην ουσία των επιχειρημάτων. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Αυτό όσοι έχουμε περάσει σε κάποια μορφή διαπραγμάτευσης με τους περίφημους θεσμούς, ήταν η παντελής αδιαφορία τους στα πραγματικά οικονομικά και κοινωνικά επιχειρήματα. Ήταν καθαρά το θέμα το δημοσιονομικό και μάλιστα με τη στενότατη έννοια το πώς οι ίδιοι το αντιλαμβάνονταν. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται, όλη αυτή η εμπειρία, τα θετικά αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι εξίσου πολύτιμα είναι και τα εμπόδια, καθώς όλα αυτά έρχονται να συνεισφέρουν και σε μια πολύ γόνιμη συζήτηση που γίνεται αυτή την περίοδο και στο πλαίσιο του ΣΥΡΙΔΑ Προοδευτική Συμμαχία και εν όψει και του συνεδρίου. Ήδη ο Γιώργος Σταθάκης ήταν και ο συντονιστής των προγραμματικών θέσεων που έχουν ομόφωνα γίνει αποδεκτές από την προγραμματική μας συνδιάσκεψη, και άρα είμαστε και σε μία περίοδο που κάθε τέτοια συμβολή έρχεται να συνεισφέρει και σε αυτό το προβληματισμό και για τις προγραμματικές μας θέσεις και στο μέλλον το εκλογικό πρόγραμμα, αλλά και για αυτό που λέμε προοδευτική διακυβέρνηση, δημοκρατική διακυβέρνηση, ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει, έχοντας και αυτή την εμπειρία, αλλά φυσικά και τα νέα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε, μιας πολλαπλούς κρίσης και μιας γεωπολιτικής αλλαγής και αλλαγών στην Ευρώπη και όλα αυτά, και πώς τελικά θα μπορεί να ασκηθεί αυτή η εναλλακτική πολιτική σε αυτό το πλαίσιο. Το δεύτερο επίπεδο του βιβλίου είναι αυτό που με πολύ περιστατωμένο τρόπο προηγουμένως ο Γιώργος Σταθάκης αναφέρθηκε, οπότε δεν θα κάνω πολλές αναφορές, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς γίνεται μέσα από το βιβλίο μία αναφορά και σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και ιστορικά για τη χώρα μας, δηλαδή κάποιες διαχρονικές παθογένειες από τον τρόπο συγκρότησης του ελληνικού κράτους, της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, των μεταρρυθμίσεων που γίναν, αλλά και τις ατέλειες που υπήρχαν, δηλαδή
τα προβλήματα που υπήρχαν και βέβαια το βασικό ερώτημα που το είπε και ο Γιώργος Σωσταθάκης, γιατί μια σειρά από αυτές τις αλλαγές δεν μπόρεσαν να οδηγήσουν σε μια πιο σταθερή στρατηγική, ορθολογική, όσον αφορά και την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, αλλά και την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Η μόνη συμπλήρωση που θα κάνω στο Γιώργο το Σταθάκη, γιατί τα είπε για τον Χαρίλα Τρικούπη, για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, είπε για την διακυβέρνηση του Πασόκ του 80 με το κοινωνικό κράτος, εγώ θα ήθελα απλώς να συμπληρώσω εκεί ότι πιστεύω αν κάτι είχε σημασία ιδιαίτερα στην πρώτη τετραετία του Ανδρέα Παπανδρέου και σε όλη την οκταετία εκείνη, ήταν η έννοια του εκδημοκρατισμού που μπήκε ως στοιχείο. Και αυτό αφορά το βιβλίο και το λέει μέσα και το βιβλίο Ελώη σε κάποιο σημείο. Δηλαδή η λογική ενός δημοκρατικού προγραμματισμού που ήταν κάτι καινούριο για την Ελλάδα, δηλαδή το πενταετές πρόγραμμα της περιφερειακής ανάπτυξης, που επίσης ήταν μια έννοια που δεν ήταν τότε. Σας θυμίζω ότι αυτό που λέγαμε ελληνική επαρχία ήταν εγκαταλειμμένη. Τότε μπήκε η έννοια της αιρετής αργότερα νομαρχίας, της περιφερειακής συγκρότησης της χώρας, κάποιων θεσμικών τομών όπως υπόθηκαν, όπως η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και το ΑΣΕΠ, αλλά θα συμπλήρωνα και κάτι άλλο. Το κοινωνικό, όχι απλώς με την έννοια του κοινωνικού κράτους, αλλά και της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων. Γιατί αυτό είναι και επίκαιρο. Όταν έχουμε τον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη, ο οποίος κατέληξε τον 1264 το 82, που ήταν, γιατί είναι κομμάτι της αναπτυξιακής αντίληψης και το κομμάτι κοινωνικά δικαιώματα, εργασιακές σχέσεις, πώς συνολικά βλέπουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Άρα λοιπόν και αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εδώ θα ήθελα να πάρω μία αφορμή σε αυτό το σημείο, δηλαδή του τι πήγε, τι δεν πήγε σωστά, πριν φτάσουμε στην περίοδο των μνημονίων, που εκεί είναι πολύ πιο σαφές, ότι η ένταξη στην Ευρώπη είχε μία παρενέργεια και ένα θετικό. Τα λέει μέσα το βιβλίο. Στο θετικό σίγουρα ήταν ότι κατά κάποιο τρόπο υποχρεώθηκε το ελληνικό πολιτικό σύστημα και η ελληνική δημόσια διοίκηση να έρθουν να κάνουν ένα προγραμματισμό, κυρίως όμως, όπως λέει το βιβλίο, σε μια λογική αξιοποίησης των πιστώσεων, των κονδυλίων και βέβαια των μεγάλων διαπραγματεύσεων που ξεκινήσανε από τα μεσογειακά προγράμματα. Βλέπω εδώ τη Λούκα και τον Αχιλέα που τα είχαν δουλέψει τότε όλα αυτά πάρα πολύ. Μετά το Ταμείο Συνοχής ή τα διαφορετικά ταμεία, για να φτάσουμε στις ολοκληρωμένες αυτές μεταπολιτικές. Αυτό όμως είχε και μία παρενέργεια. Δηλαδή, σε κάποια στιγμή, ιδίως από τη δεκαετία του 90 και μετά, το ελληνικό πολιτικό σύστημα έπαψε το ίδιο να νιώθει την ανάγκη πρωτογενώς να σχεδιάσει την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, φυσικά σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό, μέσα σε μια συνδιαμόρφωση, αλλά κοιτώντας την ίδια την ανάγκη της παραγωγικής, του παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας και κατά κάποιο τρόπο υπήρξε ένας εφησυχασμός ή μια εκμετάλλευση αυτών των κονδυλίων χωρίς να μπαίνει σε μια, θα λέγαμε, γνήσια δική μας αναπτυξιακή στρατηγική. Αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο και νομίζω ότι αυτό οδήγησε μαζί και με τα μνημόνια στην πορεία, όπου εκεί είχαμε μία αυταρχική μηχανιστική μεταφορά προτύπων από άλλες χώρες, με άλλες συνθήκες, με πλήρη διαφορία, όπως λέγαμε πριν και τα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα, αλλά είχε και άλλου τύπου παρενέργειες. Δηλαδή, αυτό που λέμε κοινωνικός διάλογος, κοινωνική φορή, στο βιβλίο τα αναφέρει όλα αυτά. Υπάρχει ένα πρόβλημα εμπιστοσύνης όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο. Πολλές φορές οι κοινωνικοί φορείς, λέει το βιβλίο, λειτουργούν συνδικαλιστικά περισσότερο από ό,τι με προτάσεις προγραμματικές. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπήρξε και μία λογική, είτε όπως λέει το βιβλίο, από πάνω, δηλαδή στη θετική του όψη ένας πολιτικός βολονταρισμός ή πολιτική αυθαιρεσία, αναλόγως, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό που ζούμε αυτή την περίοδο, ας πούμε, το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου δεν έχει γίνει κανένας διάλογος, είναι μια πολιτική αυθαιρεσία. Δηλαδή είναι μια επιβολή, χωρίς να υπάρχει μια ουσιαστική διαδικασία, σε μια μεγάλη ευκαιρία της χώρας, με μια στροφή στην Ευρώπη, του πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα κονδύλια και αυτές οι δυνατότητες και για ποια ανάπτυξη. Άρα λοιπόν μπαίνει αυτό το στοιχείο. Ή από κάτω, λέει το βιβλίο, από ομάδες συμφερόντων. Η ομάδα συμφερόντων είναι καλό να υπάρχει, γιατί μην φτάσουμε και στο επίπεδο της έκθεσης Πισαρίδη,
όπου ας πούμε λέει ότι ο κατώτατος μισθός, λέει η έκθεση Πισαρίδη, πρέπει να αποκλειστούν πλήρως οι ομάδες συμφερόντων από τη διαβούλευση. Εννοεί τα συνδικάτα όμως. Για να ξέρουμε τι εννοούμε. Δεν το εννοούν όμως έτσι εδώ στο βιβλίο. Φαντάζομαι ότι δεν το εννοούν έτσι. Το ξεκαθαρίζω γιατί φαίνεται από τα συμφραζόμενα. Αλλά ότι δεν πρέπει να λειτουργούν με συντεχνιακό τρόπο οι κοινωνικοί εταίροι, αλλά να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής, και νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, να συμμετέχουν δημιουργικά μέσα από αυτό που ονομάζεται στο βιβλίο μια συλλογική διαδικασία επεξεργασίας, περιφερειακής, κοινωνικής, να συμβάλλουν και να γίνονται και οι ίδιοι συμμέτοχοι και υποστηρικτές μιας διαδικασίας. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, όπως το παρουσιάζει το βιβλίο. Γιατί σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι, και το λέει ξεκάθαρα μέσα το βιβλίο, ότι ενώ υπάρχει μία συμφωνία γενική ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή να δούμε για ποια ανάπτυξη μιλάμε για το μέλλον, ταυτόχρονα υπάρχουν και διαφορές στον τρόπο που τις προσεγγίζουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να δεχθούμε τη λογική της μείωσης του κόστους της εργασίας, της κατάλυσης του κοινωνικού κράτους, της λογικής των ιδιωτικοποιήσεων και όλη αυτή την πολιτική που ζούμε αυτή την περίοδο, η οποία δεν δίνει και την αίσθηση καν ότι γίνεται βάση ενός σχεδίου, αλλά περισσότερο εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων και μιας λογικής αλλαγής του υποδείγματος του οικονομικού και του κοινωνικού της χώρας σε μια χώρα φθηνής εργασίας, χωρίς δικαιώματα και χωρίς βέβαια προοπτική και για τους νέους ανθρώπους. Εδώ, επειδή ο Κώστας Οδουζίνας έκανε αυτή την αναφορά, πρέπει να πω ότι και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση το σημείο στο βιβλίο και τώρα μου έδωσε, Κώστα, μια εξήγηση, γιατί δεν το ήξερα, ότι ο Λόης είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό το κεφάλαιο, γιατί καταρρύπτει πλήρως τα επιχειρήματα που τα ακούμε δυστυχώς συνεχώς. Είδα κάπου και τον Νίκο το Φίλι πριν. Να, είναι εκεί μπροστά. Καταρρύπτει πλήρως το επιχείρημα ότι έχουμε πληθωρισμό πτυχιούχων στη χώρα. Λες και αυτό είναι το πρόβλημα. Ενώ αυτό ακριβώς βγαίνει μέσα από το βιβλίο, είναι από τα μεγάλα πλεονεκτήματα και θα έλεγα και διαχρονικά, όχι μόνο σήμερα. Ο ελληνικός λαός, νομίζω, από την Επανάσταση του 21 και μετά, ξέρουμε ότι η λογική ήταν να πουλήσει το αμπέλι ο πατέρας προκειμένου να σπουδάσει το παιδί. Δηλαδή, η παιδεία ήταν πάντα μοχλός προόδου και κοινωνικής κινητικότητας. Άρα, λοιπόν, εδώ έρχεται ακριβώς το βιβλίο και ο Λόης, προφανώς, που έχει και την εξειδίκευση σε αυτό το θέμα, να αποδείξει, βάζοντας και στοιχεία του ΩΣΑ, ότι όχι μόνο δεν έχουμε πληθωρισμό πτυχιούχων, αλλά το αντίθετο, είναι οικονομικό το πρόβλημα, αναπτυξιακό, το ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτοί οι πτυχιούχοι να μπορούν να αξιοποιηθούν. Και αντίθετα, έρχεται το βιβλίο να πει ότι οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια στο μέλλον και αυτό που μιλάει ως ένα άλμα πρωτοπορίας, μιλώντας για την οικονομία της γνώσης, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, για την καινοτομία, την ποιότητα, τις τεχνολογίες, την αλλαγή αυτού του βιώσιμου οικονομικού και κοινωνικού υποδείγματος, φυσικά με οικολογική και κοινωνική διάσταση, σε μια πράσινη και δίκαιη μετάβαση, έχει ανάγκη αυτό το επιστημονικό δυναμικό. Άρα αυτό νομίζω είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο του βιβλίου. Λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω, δύο σημεία θα πω ακόμα. Πρέπει να πω κάτι για τη δημόσια διοίκηση. Είναι εδώ και ο Γρηγόρης ο Θοδωράκης, που είχα τη χαρά να είναι ο γενικός μου γραμματέας το οκτάμινο που ήμουν υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης. Είναι τελικά ο μεγάλος ασθενής η δημόσια διοίκηση. Βάζω και ερωτηματικό. Η δημόσια διοίκηση σίγουρα έχει διαχρονικά προβλήματα. Το θέμα είναι πώς τα αντιμετωπίζουμε. Εδώ πρέπει να πούμε την αλήθεια, ότι η περίοδος των μνημονίων την ελληνική δημόσια διοίκηση τη γονάτισε. Τη γονάτισε ποικίλο τρόπος. Πρώτον, δεν έγιναν προσλήψεις, ενώ γινόντουσαν συνεχώς συνταξιοδοτήσεις. Γίναν μειώσεις μισθολογικές, αυτό που περιγράφεται στο βιβλίο ως αποθάρρυνση. Όλοι που έχουμε περάσει από υπουργεία και το λέει και η συγγραφή του βιβλίου, ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογα στελέχη στη δημόσια διοίκηση. Φτάνει να ενθαρρυνθούν και να μπουν σε μια λογική συνεργασία, όπως υπάρχουν και πολύ μεγάλες παθογένειες. Αλλά ξέρουμε επίσης ότι ήταν μια δημόσια διοίκηση σε διωγμό. Όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε το 2015, βρήκε μια δημόσια διοίκηση με απολυμμένους, με διαθεσιμότητες,
με την έννοια της τιμωρητικής αξιολόγησης, αυτά που ξαναζούμε τώρα με άλλο τρόπο, είτε στους εκπαιδευτικούς, είτε σε διάφορες άλλες κατηγορίες. Και όντως γίνεται μια σειρά σημαντικών προσπαθειών. Εγώ δεν θα πω ότι όλες πέτυχαν, αλλά μπήκαν όμως κάποιες λογικές εξορθολογισμού και εξυγχρονισμού και μεταρρύθμισης. Δηλαδή, όσον αφορά τα οργανογράμματα, τη στοχοθεσία, την κινητικότητα, για να μην υπάρχει αυτή η έννοια των πελατειακών σχέσεων, η διαπραγμάτευση όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, να μπορεί να μπει νέο αίμα στην δημόσια διοίκηση, πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν προχωρήσαν. Να αναφέρω κιόλας κάτι σχετικό με το βιβλίο, ότι φέραμε με νόμο το Γενάρη του 19, αλλά φυσικά το κατήργησε η Νέα Δημοκρατία, μέχρι και ένα παρατηρητήριο για τη δημόσια διοίκηση, καθώς πολύ σωστά λέγεται στο βιβλίο, και ήταν κάτι που το είχαμε συζητήσει και με τον Γιάννη τον Δραγασάκη πριν το φέρουμε στη Βουλή, την ανάγκη να υπάρχει όχι απλώς μία μεταρρύθμιση, μία αλλαγή, αλλά η παρακολούθηση μετά, η συνεχής, η αξιολόγηση και οι διορθωτικές κινήσεις, όχι για τιμωρία όμως, όχι για να αποδοθούν ευθύνες, αλλά προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά και να υπάρχουν τα αποτελέσματα. Φυσικά, η Νέα Δημοκρατία με το επιτελικό κράτος, το μόνο που δεν ήθελε είναι να υπάρχει λογοδοσία ή αξιολόγηση των ενεργειών. Άρα, λοιπόν, η δημόσια διοίκηση σαφώς χρειάζεται πολύ μεγάλες τομές και αλλαγές. Δεν μπορεί να υπάρξει μία αναπτυξιακή πολιτική στη χώρα μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες, χωρίς μια μεγάλη αλλαγή, η οποία όμως πρέπει να γίνει με συνθήκες εμπιστοσύνης, κοινωνικού διαλόγου, αναβάθμισης, και η αξιολόγηση ακριβώς να έχει στόχο αυτή την αναβάθμιση και την ενίσχυση. Το τελευταίο σημείο. Και νομίζω ότι αυτό είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω, αν μου επιτρέψει και ο Λόης. Επειδή δεν είναι ουδέτερη η προσπάθεια, και έχει σημασία να το πούμε αυτό, δεν τέλειωσε η ιστορία το 89, ούτε όταν μιλάμε για αλλαγή υποδείγματος ή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ιδεολογικές πολιτικές διαφορές. Είναι ένα πράγμα οι θεσμοί και η κοινωνική κουλτούρα διαλόγου εμπιστοσύνης που είναι αναγκαίο, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και είναι άλλο πράγμα να υπάρχει και μια σαφής αντίληψη εναλλακτική απέναντι σε αυτό που ζούμε σήμερα στη χώρα μας, που φυσικά μόνο αναπτυξιακή πολιτική δεν μπορεί να θεωρηθεί. Ενώ η μείωση των μισθών, οι ιδιωτικοποιήσεις και όλα αυτά. Και έρχεται λοιπόν, και αυτό θα μου επιτρέψετε να κλείσω με τα λόγια του βιβλίου. Ίσως είναι σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι τη νέα οικονομία της γνώσης την αντιλαμβανόμαστε αδιαχώριστα από την παράλληλη μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και όσο το δυνατόν απαλλαγμένη από ιδεολογικές φορτίσεις που συχνά ακολουθούν τον όρο. Και έρχεται λοιπόν εδώ και κάνει μία αναφορά ότι όπως στη βιομηχανική επανάσταση υπήρξαν κοινωνικές διαργασίες, ταξικές συγκρούσεις, όλες αυτές οι εξελίξεις οι οποίες οδηγήσαν και σε διαφορετικές προσεγγίσεις. Έρχεται λοιπόν εδώ με μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά και λέει: «Κατά ανάλογο τρόπο, η νέα οικονομία της γνώσης, αν και αναγκαία και καθοριστική για τη θέση των χωρών στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, δεν μπορεί να προδιαγράψει από μόνη της τις ευρύτερες κοινωνικές, οικολογικές, πολιτισμικές συνέπειές της. Το αν οι κοινωνίες που θα χτιστούν πάνω της θα είναι οικολογικές, δημοκρατικές, συνεκτικές ή το αντίθετο ή κάτι ενδιάμεσο, είναι ανοιχτό στις δυνάμεις της ιστορίας». Εγώ θα πρόσθετα φυσικά και στις κοινωνικές δυνάμεις, στις κοινωνικές συμμαχίες, τις ταξικές συγκρούσεις και τις κοινωνικές συγκρούσεις και τα συμφέροντα. Και όπως από τη μια, λέει το βιβλίο, άνοιξε οι προηγούμενες εποχές, έτσι και η νέα αυτή τέταρτη επανάσταση, δυνατότητες πολλές, αντίστοιχα, η νέα οικονομία της γνώσης περικλεί και τρομακτικές, νεολοκροτικές, αλλά και παράλληλα εξαιρετικές, απελευθερωτικές συνάμα και συνεργατικές δυνατότητες. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί παρά να σκεφτόμαστε σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων ευρύτερων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και οικολογικών προκλήσεων για τις οποίες και αναφέρεται στο βιβλίο. Άρα λοιπόν η δημοκρατία και η πολιτική είναι πάντα στο προσκήνιο, αλλά πρέπει να έχουμε γνώση των νέων δεδομένων. Έχει σημασία οι θεσμοί φυσικά και η δημόσια διοίκηση και όλα αυτά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν το υπόβαθρο για ευρύτερες διεργασίες κοινωνικές, διαλόγου και συνενέσεων, αλλά πάντα και η πολιτική πρόταση
και η ιδεολογία έχει και αυτή τη δική της αξία σε αυτή τη μάχη για το μέλλον. Όσον αφορά τις προτάσεις, αγαπητέ Λόι, στο τέλος και για αυτό που λες κέντρο διακυβέρνησης και διεύθυνσης κλπ., νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσες προτάσεις που μπορούμε να τις δούμε και στο πλαίσιο όλης αυτής της συζήτησης για μια νέα διακυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ.